για την κατάσταση που επικρατεί στον εμπορικό κόσμο της περιοχής αλλά και στην προβληματική επικοινωνία μεταξύ του ΕΔΕ και των υπολείπων φορέων, αναφέρθηκε το μέλος του ΕΔΕ και αντιπρόεδρος του εμπορικού τμήματος Κοσμάς Καλεντεριάδης. Ο κ. Καλεντεριάδης τόνισε πως χρειάζεται περισσότερη και καλύτερη συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων προκειμένου να υπάρξει προοπτική στον κλάδο μεσούσης της κρίσης και σειράς άλλων αρνητικών εξελίξεων για την περιοχή μας. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην έδρα της επιχείρησης του κυρίου Καλεντεριάδη, ο οποίος είναι μέλος φυσικά του ΕΔΕ, αντιπρόεδρος του εμπορικού τμήματος για ολόκληρη την περιοχή. Φυσικά, γίνεται πολλής λόγος στις τελευταίες ημέρες για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, για τις επιπτώσεις που έχει η πανδημία στην περιοχή. Και θα θέλαμε φυσικά την άποψή σας, κύριε Καλεντεριάδη, γιατί έχουμε μία σειρά από αρνητικές εξελίξεις και έχουμε και τους συναδέλφους σας αλλά και τους φορείς να βρίσκονται σε μία διάσταση. Καλημέρα. Καταρχήν, ευχαριστώ που ήρθατε στο γραφείο για αυτή τη συνέντευξη. Επιτέλους, παίρνουμε κι εμείς το λόγο σαν επιμελητήριο και σαν εκπρόσωποι του εμπορικού τμήματος. Αναφορικά με την αντίδραση του κόσμου για το πρόγραμμα, αυτό που έχω να πω εγώ και σαν Κοσμάς Καλεντεριάδης αλλά και σαν επιμελητήριο, προτάσεις έχουν γίνει. Τώρα, αν δεν εισακούστηκαν κάποιες ή αν δεν προλαβαίνανε να περάσουν προκαταβολικά στο πρόγραμμα, αυτό το γνωρίζουν καλύτερα οι υπεύθυνοι προγράμματος, δεν είμαι ο αρμόδιος να απαντήσω. Σίγουρα όμως το επιμελητήριο έκανε κάποιες προσπάθειες και μάλιστα με την πίεση, θεωρώ, και του επιμελητηρίου αλλά και με τη στάση που είχε η περιφέρεια απέναντί μας, ανέβηκε το ποσό από ό,τι γνωρίζετε. Αυτό που για μένα προσωπικά θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος ήταν ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως γνωρίζετε, υπάρχει μια κακή, θα έλεγα κατά την άποψή μου, μια κακή συνεννόηση μεταξύ περιφέρειας και επιμελητηρίου, παρόλο τις προσπάθειες που γίνονται από πλευράς και επιμελητηρίου και κάποιων ανθρώπων της περιφέρειας να έρθουμε πιο κοντά, γιατί πιστεύω πως εάν πιο νωρίς είχαμε συζητήσει, είχαμε καθίσει σε ένα τραπέζι, θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα, χωρίς να θέλω να κρίνω κάποιον. Θεωρώ ότι όλοι κάναν την καλύτερη προσπάθεια που μπορούσαν για να γίνει αυτό το πρόγραμμα με τους καλύτερους, με τα καλύτερα δεδομένα. Τελικά όμως αποδείχθηκε ότι μάλλον υπήρχαν λάθη ή τουλάχιστον έτσι ακούγεται. Δεν είμαι αρμόδιος ούτε αυτό να το κρίνω. Αυτές τις μέρες ακούγονται στην αγορά πάρα πολλά πράγματα. Η κοινή γνώμη έχει ένα έτσι αίσθημα απογοήτευσης και αγανάκτησης. Το ίδιο αισθανόμαστε όλοι, ούτε εγώ είμαι στο πρόγραμμα. Απλά να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, έτσι. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε ανθρώπους και να βγαίνουμε να μιλάμε για ονόματα κτλ. Γιατί αυτό έχει να κάνει καθαρά με τους νομικούς και όποιος νομίζει ότι πραγματικά έχει αδικηθεί κτλ. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, νομίζω, για τη δικαιοσύνη. Ήδη έχουν γίνει κάποιες κινήσεις από κάποιους ανθρώπους. Αλλά σίγουρα σε κάθε περίπτωση το πρόβλημά μας δεν είναι να στιγματίσουμε ή να, αν θέλετε, να τιμωρήσουμε κάποιους που κάνουν λάθη. Τώρα, αν πραγματικά γίνανε λάθη και αν πραγματικά, επειδή ακούγεται από διάφορους ότι υπήρχαν διάφορες παρεμβάσεις, αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη, όχι εμείς. Εσείς προσωπικά πιστεύετε ότι θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι καλύτερο ως προς τη διαχείριση του προγράμματος? Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι καλύτερο ως προς τη διαχείριση του προγράμματος, αναφορικά με αυτό που σας είπα και από πριν, ότι το επιμελητήριο, επειδή καλώς ή κακώς είναι η ομπρέλα των επαγγελματιών όλης της περιοχής και τα επιμελητήρια όλης της Δυτικής Μακεδονίας, θα πρέπει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να δώσουμε κάποιες πιο δυνατές προτάσεις. Και αυτό που θέλω να τονίσω και το έχω πει σε φίλους και συναδέλφους είναι το εξής. Για μένα ένα μεγάλο λάθος, δεν ξέρω βέβαια αν μπορεί να στηριχτεί βάσει προγράμματος, γιατί δεν κάνω πρόγραμμα, δεν γνωρίζω. Η πρόταση δική μας, πούμε, ήταν οι κλάδοι και τα τμήματα των επιμελητηρίων να μην είναι στον ίδιο κορβανά, ας πούμε, αναφορικά με τα ποσά. Δεν μπορεί, ας πούμε, να βάζουμε στο ίδιο τραπέζι της χρηματοδότησης έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα μικρό μαγαζάκι, ας πούμε, πουλάει παπούτσια, με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη βιοτεχνία και μια επιχείρηση. Γιατί αυτό, ακόμα και αν δικαιώνει και τους δύο,
φέρνει σε αντίθεση και σε αντίδραση στον κόσμο, γιατί ο ένας λέει: εγώ είμαι μικρός και δεν τα πήρα, γιατί να τα πάρει αυτός, και ο άλλος λέει: μα τα δικαιούμαι, ρε παιδιά, έχω και εγώ προσωπικό, πληρώνω τόσο κόσμο. Οπότε να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της αντιπαλότητας, γιατί όλοι οι επιχειρηματίες είναι, όλοι θέλουν τη βοήθεια. Η περιοχή πραγματικά έχει πρόβλημα. Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Έτσι. Και να σας πω και το άλλο, γιατί κάποιοι κατούν τους μεγάλους, ότι πήραν κάποια λεφτά κτλ. Αν κλείσουν οι μεγάλοι, σίγουρα θα κλείσουν όλοι οι μικροί. Να τα λέμε γι' αυτά, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για μένα, το σημαντικότερο όλων είναι το εξής. Σήμερα που μιλάμε, έπρεπε να γίνει από χθες μάλλον, να γίνει μια συσπήρωση μακριά από κομματικές ταμπέλες, γιατί το επιμελητήριο και εγώ προσωπικά αυτό, αυτό είναι που στηρίζω, να μαζευτούμε όλοι οι φορείς, όλα τα επιμελητήρια της περιοχής, μαζί και με τη συμπαράσταση των δημάρχων, της περιφέρειας, των βουλευτών μας, αλλά και όλων των φορέων, να κάνουμε με 2-3 δικηγόρους, 2-3 νομικούς, μια πολύ δυνατή πρόταση και να γίνει άμεσα επαφή με το Υπουργείο και με την κεντρική κυβέρνηση και όχι με μονομένες κινήσεις από διάφορους, ώστε απλά να φανούμε και ότι κάναμε κάτι, ας πούμε, και ότι βγήκε. Όχι. Θέλουμε απαντήσεις τώρα, θέλουμε προτάσεις τώρα, οι οποίες όμως θα είναι συλλογικές. Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις, το ξέρουμε πολύ καλά ότι σε λίγο καιρό και τα νούμερα που βλέπουμε είναι ότι το 20 με 30% των μικρομεσαίων θα κλείσει και πρέπει να το προλάβουμε.